Μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που σημάδεψαν ποτέ το χώρο του αθλητισμού σημειώθηκε στην Ινδονησία, καθώς τουλάχιστον 174 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ της Σαρέμα και της Σουραμπάγια στην Ανατολική Ιάβα. Η τραγωδία προκλήθηκε μετά το σφύριγμα της λήξης του αγώνα, στον οποίο αναδείχθηκε η νικήτρια η Σουραμπάγια. Οπαδοί εισέβαλαν στο γήπεδο, προχώρησαν σε βανδαλισμούς και συγκρούστηκαν με αστυνομικούς. Εκείνοι χρησιμοποίησαν χημικά για να τους αποθήσουν, με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός. Το αποτέλεσμα ήταν δεκάδες άνθρωποι να ποδοπατηθούν μέχρι θανάτου ή να πεθάνουν από ασφυξία ή σοβαρό τραυματισμό. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται και παιδιά εκτός των φιλάθλων και των αστυνομικών που έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα όσα ακολούθησαν ήταν ανατριχιαστικά, οι συγκρούσεις ήταν βίαιες, ενώ δύο οχήματα της αστυνομίας κάηκαν ολόσχερος. Ο επικεφαλής Υπουργός Ασφαλείας ανέφερε πως είχαν πουληθεί 42.000 εισιτήρια για τον αγώνα σε ένα στάδιο το οποίο έχει χωρητικότητα 38.000 ατόμων.